Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Φαρσαλίνε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, καλημέρα από την Καστοριά. Έβλεπα νομίζω και ένα χθεσινό σας πρωτοσέλιδο όπου σε μια συνέντευξή σας χαρακτηρίσατε αυτοκτονική τη διαχείριση της πανδημίας. Ναι, ακριβώς. Εσείς πώς τη βλέπετε? Ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο πραγματικά είναι απορίας άξιο. Και πώς φτάνουμε από το μηδέν, αυτό μπορούμε επίσης να το καταλάβουμε, κύριε Φασέλη, από το μηδέν στο να είμαστε έτοιμοι στην Καστοριά εννοώ και στο βαθύ κόκκινο, βλέποντας τι γίνεται βέβαια σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι απορίας άξιο καθόλου. Θέλετε να σας θυμίσω πόσες φορές έχει αποτύχει το lockdown? Στη γειτονιά σας, ναι, στο νομό Κοζάνης, ναι, από 16 Οκτωβρίου ήταν σε lockdown, ναι, ήταν η πρώτη περιοχή πριν ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και μερικώς άνοιξε το lockdown, δηλαδή άνοιξε, ξέρετε, η Λιανική με τον τρόπο που άνοιξε, μετά από τρεις μήνες. Mm-hmm. Τρεις μήνες, mm-hmm, ο νομός Κοζάνης δεν είχε πτώσει κρουσμάτων. Δεν είχε πτώσει αυτό. Και, η πολλές, ουδέα, και επειδή η μιλούσαμε με Κοζανίτες... Τρεις μήνες σε lockdown. Και επειδή μιλούσαμε όντως με Κοζανίτες, τους λέγαμε τι κάνετε και δεν πέφτετε. Δεν μπορούσαν και οι ίδιοι να το εξηγήσουν γιατί. Νομίζω ότι η ιστορία... και αναφέρομαι από το φθινόπωρο και μετά, ναι, γιατί κάναμε το πρώτο lockdown στο πρώτο κύμα και το πανηγυρίζαμε, αλλά στην πραγματικότητα απλά δεν είχαμε υλικό φορτίο στη χώρα. Αυτό συνέβη. Διότι και το lockdown ακόμα ξεκίνησε αφού είχαμε περάσει το μέγιστο της καμπύλης. Οπότε η Ελλάδα έχει το πρόβλημα και ο λόγος που είναι έτσι σε υψηλότερο επιδημικό κύμα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό που ζούμε τώρα είναι το δεύτερο κύμα. Το πρώτο πραγματικό κύμα ήρθε το φθινόπωρο, δεν ήταν... Όχι πέρσι τέτοιον καιρό, μάλιστα. Και γι' αυτό ήμασταν πιο επιρρεπείς, διότι είχαμε λιγότερη φυσική ανοσία, δηλαδή λιγότερα άτομα τα οποία είχαν ανοσία επειδή είχαν νοσήσει. Και γι' αυτό έχουμε τόσο υψηλά κύματα. Αλλά το ζήτημα του lockdown το είδαμε τον Νοέμβριο. Να σας θυμίσω ότι ίδιες απορίες εκφράζαμε και τον Νοέμβριο, γιατί μετά από ένα μήνα και πλέον δεν έπεφταν τα κρούσματα καθόλου και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και ήταν το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Mm. Θεσσαλονίκη, Δράμα, Πέλα, σας τα θυμίζω. Η Κοζάνη ήταν πρωτοπόρα, δηλαδή ήταν εντυπωσιακό. Εγώ παρακολουθούσα και τα κρούσματα και δεν υπήρχε και πτώση, ξέρετε. Είχε μια μικρή πτώση στο ενδιάμεσο, ξανά ανέβαινε. Έχετε δίκιο, όταν η Καστοριά είχε μηδενίσει, εκείνη ακριβώς την εποχή αναφερόμαστε κι εμείς. Όταν είχαμε μηδενίσει εμείς, ναι. Και βλέπετε τώρα, και δείτε τώρα την Αττική, όπου η Αττική είναι από τις 11 Φεβρουαρίου, ναι, σε βαθύ κόκκινο, και τι κάνει, συνεχή αύξηση. Διότι το lockdown, όπως λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι η τελευταία λύση ανάγκης με σκοπό να κερδίσεις χρόνο για να αναδιαρθρώσεις τα υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας. Εμείς υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας δεν έχουμε. Έχουμε ένα μέτρο μόνο, το lockdown, που είναι και δημόσιας τάξης. Μας το έχουν ανακοινώσει από το Σεπτέμβριο, θα σας θυμίσω, Οκτώβριο. Ναι. Μας έλεγαν για ακορντεόν lockdown. Mm-hmm. Το μέτρο είναι και καταστροφικό. Και επειδή αναρωτιέστε τώρα, και σωστά αναρωτιέστε, πώς θα ανοίξουμε με τόσα κρούσματα, να σας πω. Το lockdown είναι ένα καταστροφικό μέτρο. Διαλύει οριζόντια την κοινωνία. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί για τόσο διάστημα. Πραγματικά διαλύει την υγεία και την οικονομία, αλλά οικονομία και υγεία πάνε μαζί, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα, ναι, οικονομία-υγεία. Ναι. Είναι ψευτοδίλημα αυτό. Είναι πάλι το δίλημα υγεία-υγεία. Απλά δεν θα έχουμε προβλήματα υγείας και θανάτους αύριο μεθαύριο τον άλλο μήνα, θα έχουμε σε βάθος χρόνου. Να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό Ινστιτούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολόγισε και έβγαλε μια επίσημη αναφορά πριν από δύο εβδομάδες περίπου, ότι λόγω
των περιοριστικών μέτρων και της οικονομικής κρίσης που προέκυψε στην Αμερική, που είναι πολύ μικρότερη από την Ελλάδα, διότι είχαν, εκεί βέβαια δεν υπάρχει και οριζόντια εφαρμογή μέτρων, η κάθε πολιτεία αποφασίζει διαφορετικά, αλλά γενικώς είχαν πολύ λιγότερα περιοριστικά μέτρα και για λιγότερο χρόνο από την Ελλάδα. Λόγω λοιπόν όμως της οικονομικής, των οικονομικών επιπτώσεων, αναμένουν τα επόμενα 15 έως 20 χρόνια 840.000 έως 1.200.000 επιπλέον θανάτους λόγω των οικονομικών μέτρων, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που θα προκύψουν από τα μέτρα. Ακριβώς. Περισσότερους θανάτους από τους θανάτους από COVID αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Απλά επειδή θα γίνουν σε βάθος χρόνου, επειδή δεν θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πρωτοσέλιδα, γιατί δεν θα καταγραφεί ως θάνατος COVID, δεν θα τους μάθουμε ή θα καταγράφουμε επιστημονικά, αλλά είναι το κόστος μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο το κόστος. Τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται στην αρχή της συζήτησης μας, κύριε Φαρσελίνη, από τους Καστοριανούς, είναι ο φόβος του βαθύ κόκκινου, ίσως με τις ανακοινώσεις σημερινές, αυριανές. Είμαστε κοντά στα 130 μαζί με τα χθεσινά ενεργά κρούσματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Είμαστε όντως σε περιοχή βαθύ κόκκινου? Αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι υπάρχουν εισηγήσεις για μας τη Μύκονο και την Λέρο? Και αν είναι σωστό, ρωτάει άλλος εδώ φίλος, να μπούμε σε σκληρό lockdown? Αν δηλαδή το πιστεύετε αυτό, νομίζω ότι εμέσως έχετε απαντήσει λίγο, αλλά ας το ξαναπούμε μια φορά ακόμα. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν έχω κάποια ιστορική πληροφόρηση. Και δεν έχει ιστορική πληροφόρηση σίγουρα. Έχω τα δημοσιεύματα από εσάς και παρακολουθώ έτσι το τι γράφετε και πράγματι, να σας επιβεβαιώσω, όλοι το γράφουν. Τώρα είπαμε ότι το βαθύ κόκκινο και αυτού του τύπου η διαχείριση είναι διαχείριση, όπως σας είπα, απελπισίας που εμείς την κάναμε κεντρική διαχείριση. Το λένε με ποια έννοια? Επειδή είπατε και για το παράδειγμα της Αθήνας που είναι στο βαθύ κόκκινο. Αντί να μειώνονται λοιπόν, αυξάνονται με βαθύ κόκκινο και περιοριστικά μέτρα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι το ίδιο θα γίνει και εδώ. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Κοιτάξτε, ο νομός Καστοριάς τώρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι, δεν έχει ούτε την... Το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση, ναι. Οπότε θεωρώ ότι τέτοιες περιοχές έχουν λιγότερη δυνατότητα ευρείας διασποράς. Μάλιστα. Έτσι, από ότι μεγάλα αστικά κέντρα και δι' της Αθήνας, όπου είναι συγχρωτισμός, υπάρχουν και άτομα τα οποία ζουν σε πολύ ακραίο συγχρωτισμό. Στην Αθήνα έχουμε και συγχρωτισμό στις μεταφορές, μέσα μεταφοράς όπως σωστά είπατε. Είναι και πολύ μεγαλύτερες οι βιομηχανίες, τα εργοστάσια, όπου και εκεί έχουμε πολλούς εργαζόμενους σε μικρούς χώρους. Οπότε είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά μεγάλων πόλεων όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής όπως η Καστοριά, που είναι πιο αεροκατοικημένη και όλος ο νομός. Οπότε δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα παραδείγματα Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν, λέτε, διαφορετικό πράγμα η Αθήνα, διαφορετικό πράγμα η Καστοριά. Και ας είναι και οι δύο σε βαθύ κόκκινο. Άλλο πράγμα. Ναι, προφανώς τα μέτρα είναι τα ίδια, τα χαρακτηριστικά των πόλων είναι διαφορετικά και επίσης. Αυτό δείχνει, η οριζόντια έτσι η διαχείριση, δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό πλάνο ιχνηλάτησης. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω σε κάποιες περιοχές ότι τα κρούσματα εμφανίζονται σε συγκεκριμένους χώρους και με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ήταν ποτέ σε περιοχές έτσι διάσπαρτες. Να σας πω για παράδειγμα στον νομό Φτιότητας, ο οποίος είναι ήδη σε βαθύ κόκκινο, η πρωτεύουσα δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Το πρόβλημα υπήρχε σε ένα δημοτικό διαμέρισμα κυρίως και κανένα δυο εκεί δίπλα στον ίδιο Δήμο που είναι 90 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα και λόγω εκείνων των κρουσμάτων εκεί, οι οποίοι μάλιστα το δημοτικό διαμέρισμα με το μεγάλο πρόβλημα ήταν σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού ακόμα και από την αστυνομία οι δρόμοι, ήταν κάτι αντίστοιχο με τη Μεσοποταμία πέρσι να σας πω, και παρόλα αυτά μπήκε όλος ο νομός σε βαθύ κόκκινο. Δηλαδή βλέπετε ότι εμφανίζεται και παίρνουν ένα οριζόντιο μέτρο για όλο τον νομό, ενώ δεν έχει όλος ο νομός πρόβλημα. Μη σαν έχετε εσείς τώρα
Βέβαια με τα στοιχεία που μας δίνουν, κύριε Φαρσαλή, ναι. Να έχετε εκεί ναι. μαζεμένα περιστατικά και να σας κλείσουν όλους. Βέβαια με τα στοιχεία που μας δίνουν ή που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν που βρίσκονται αυτές οι πηγές μόλυνσης. Διότι μας δίνουν παραδείγματος χάρη το χθεσινό νούμερο το 20 και μας λένε απλά ότι τα 14 είναι στο Δήμο Καστοριάς χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες και τα 6 στο Δήμο Άργους. Δηλαδή σχεδόν πια σταυγό και κούρευτο. Συγγνώμη και για την έφραση. Το ζήτημα της διαφάνειας είναι τεράστιο. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί εγώ πιστεύω ότι ούτε οι ίδιοι δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Δεν είναι ότι απλά δεν τα δίνουν. Αυτό είναι χειρότερο, ξέρετε. Δηλαδή σημαίνει ότι παίρνουν και αποφάσεις χωρίς να έχουμε πλήρη δεδομένα. Και το ερώτημα είναι τι κάνουν οι τοπικές αρχές. Δηλαδή οι τοπικές αρχές, και αυτό είναι γενικότερο. Οι τοπικές αρχές, το μόνο που βλέπω να κάνουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους ελέγχους και τα λοιπά είναι να ανακοινώνουν πότε θα γίνονται τα rapid test. Χθες, παραδείγματος χάρη, προχθές, είχαμε τον υπεύθυνο υγείας του Δήμου Καστοριάς, τον κ. Δοκόπουλο, και λέει: δεν μπορούμε να έχουμε κι εμείς πρόσβαση. Δηλαδή, δεν έχουν καν οι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτό το πράγμα. Δεν έχουν καν συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, δυστυχώς οι τοπικές αρχές γενικότερα παίζουν το ρόλο του τηλεφωνητή. Έτσι το έχω χαρακτηρίσει. Δηλαδή, δέχονται το τηλέφωνο, κλείνεται, ναι. λένε ευχαριστώ Ακριβώς. και το κλείνουν. Ναι. Δεν είναι όμως αυτός ο ρόλος των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες να απαιτούν πλήρη ενημέρωση. Δεν μπορούν απλά να είναι αποδέκτες μιας κεντρικής απόφασης και μάλιστα από την κεντρική διοίκηση, η οποία δεν μπορεί να γνωρίζει και σίγουρα δεν γνωρίζει τα τοπικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ρόλο απλά να δέχονται το τηλέφωνο από την κεντρική διοίκηση, είτε είναι η πολιτική προστασία, είτε είναι ο ΕΟΔΗ, είτε το Υπουργείο. Η συνήθως φράση είναι ότι ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Πρέπει να απαιτούν ναι. να ενημερωθούν πλήρως και θα πρέπει και οι ίδιοι να ενημερώνουν πλήρως. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, βλέπω εδώ ότι έρχεται μια ακόμη ομάδα, γιατί λύσαμε την ιστορία του lockdown. Είπατε την άποψή σας ότι δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι δεν είπα την άποψή μου, είπα αυτό που βλέπουμε. Που βλέπετε. Όμως εδώ τα μηνύματα που έρχονται είναι. Και το ζήσαμε και το φθινόπωρο. Τι προτείνετε λοιπόν αντί του lockdown? Πολύ ωραία ερώτηση. Για να δούμε λοιπόν. Τι θα μπορούσαμε, είμαστε κοντά στο βαθύ κόκκινο. Για την Καστοριά, τι θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή? Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το παράδειγμα, κύριε Βασίλη. Το ερώτημα δεν είναι τώρα που είσαι αυτή η κατάσταση, αν πρέπει να κλείσει ή δεν πρέπει να κλείσει. Το ερώτημα είναι μετά το πρώτο lockdown, πέρσι, ενώ τους τελευταίους 10 μήνες λοιπόν, διότι δεν ξεκίνησε χθες η πανδημία, ναι. ξεκίνησε. Σαν πριν από λίγες μέρες πέφτει. Ναι, ναι. Και το πρώτο lockdown κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό και κανένας δεν εξέφρασε αντίρρηση γι' αυτό. Διότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, ήταν απροετοίμαστες και η Ευρώπη γενικώς και άλλες χώρες, θα έλεγα ακόμα χειρότερα για την Ελλάδα, παρόλο που είχαμε τις πληροφορίες από τον Ιανουάριο, υπήρξε μια ολιγορία ακόμα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να καθησυχάζει υπερβολικά, αλλά σε κάθε περίπτωση όλες οι χώρες δεν ήταν προετοιμασμένες. Υπήρχαν άλλες χώρες που δεν είχαν ούτε προστατευτικό εξοπλισμό για το ιατρικό προσωπικό, δεν είχαν ούτε μάσκες, χειρότερα από εμάς, παρόλο που ήταν χώρες σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς. Αλλά για το πρώτο lockdown ουδείς εξέφρασε κάποια έτσι δυσαρέσκεια ή ουδείς έκανε κριτική. Όμως έχουν περάσει από τότε 10 μήνες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι κάναμε 10 μήνες? Προετοιμάσαμε κάπως τα νοσοκομεία. Από τις 21 Μαρτίου πέρσι, μια ομάδα γιατρών πρώτης γραμμής από τη Λομβαρδία στην Ιταλία είχαν δημοσιεύσει σε ένα επιστημονικό περιοδικό το λάθος που έκαναν και στην Ιταλία. Ότι έβαλαν τα νοσοκομεία να είναι τα μόνα που θα διαχειριστούν την πανδημία. Και έγραφαν λοιπόν ότι στις δυτικές χώρες το ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως βάση και ως επίκεντρο τα νοσοκομεία είναι αδύνατο να διαχειριστεί την πανδημία λόγω του όγκου. Ξέρετε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό δεν είναι η θνητότητα που γνωρίζουμε ότι δεν είναι οριζόντια. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, οι υγιείς, ακόμα και τα παιδιά
έχουν πολύ μικρό έως ελάχιστο κίνδυνο. Το πρόβλημα είναι στις μεγάλες ηλικίες, αυτούς που έχουν βαριές συνοσιρότητες. Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε συνολικά η κάθε χώρα είναι ότι όταν έρχεται ένα επιδημικό κύμα, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, εμφανίζονται πάρα πολλά περιστατικά πολύ σύντομα και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο όγκο, μια τεράστια πίεση σε μικρό χρονικό διάστημα που δεν την αντέχει το σύστημα. Και, και είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι τα νοσοκομεία σε οποιαδήποτε χώρα είναι αδύνατο να διαχειριστούν τέτοια πίεση. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την κίνηση στα, και στα νοσοκομεία της χώρας λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται και σταματάει στην κοινότητα με σκοπό να προστατεύσει τα νοσοκομεία. Σε ποια κοινότητα θα σταματήσει στην Ελλάδα η πανδημία όμως? Εδώ δεν συνταγογραφείται το διαγνωστικό τεστ. Περιμένετε, όπως είπατε κι εσείς, πότε θα ανακοινώσει ο Δήμος το rapid test. Ένα συνεργείο να κάνει τυφλές δειγματοληψίες σε ένα πάρκινγκ και δεν γνωρίζουν ούτε για ποιο λόγο έρχεται ο καθένας, ούτε αν έχει συμπτώματα ή δεν έχει συμπτώματα, ούτε αν κάποιος έχει υποψία ότι ήρθε σε επαφή με ένα κρούσμα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Κάνουμε τυφλές δειγματοληψίες επειδή, και επειδή προχθές, κύριε Φαρσαλνέ, να σου πω κάτι ιδιαίτερο για την Καστοριά. Είχαμε το ρεκόρ αναμονής αυτοκινήτων. Έγιναν 250-260 τεστ σε Καστοριά και Άργος. Είναι ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έγιναν πολλά σχόλια εδώ στην Καστοριά για το ποιοι πρέπει να πηγαίνουν τελικά να κάνουν έστω και αυτό το rapid test με τον τρόπο που γίνεται. Ξέρω ότι έχετε διαφορετική άποψη για τα rapid test, ότι είναι μια πολύ αυθαίρετη, θα λέγαμε, ερμηνεία για το τι γίνεται και ποιος πάει εκεί και γιατί δεν πάει εκεί. Δεν είναι αξιολογήσιμη καθόλου. Καθόλου αξιολογήσιμη, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού υπάρχει, μπορείτε να μας πείτε ποιοι πρέπει να πηγαίνουν τουλάχιστον εκεί? Είναι ένα φτηνό, είναι ένα αποτυχημένο υποκατάστατο του σωστού διαγνωστικού ελέγχου. Σωστός διαγνωστικός ελέγχος σημαίνει ότι όποιος έχει συμπτώματα ύποπτα για COVID θα πρέπει να έχει πρόσβαση άμεση σε δωρεάν διαγνωστικό τεστ και όχι να περιμένει πότε θα βγει ένα συνεργείο για να πάει να εξεταστεί. Αυτό έχει να κάνει με τη διάγνωση. Ο δεύτερος ρόλος που έχουν τα διαγνωστικά τεστ είναι να κάνεις επιδημιολογική επιτήρηση. Δηλαδή να παρακολουθείς την περιοχή κυλιόμενα, τακτικά και να βλέπεις αν αυξάνεται ή μειώνει το οικοφορτίο. Αυτό είναι, σκεφτείτε, σαν μια δημοσκόπηση, σαν ένα γκάλωπ. Το γκάλωπ δεν γίνεται βγαίνοντας στον δρόμο και λέγοντας ελάτε να μας πείτε τι ψηφίζετε. Το γκάλωπ και οι δημοσκοπήσεις γίνονται παίρνοντας τυχαίο ή αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Με το να βγαίνεις έξω και να έχει την πρωτοβουλία ο εξεταζόμενος ή στον γκάλωπ ο ερωτώμενος. Τι συμπέρασμα θα βγει στο τέλος, ναι. Δεν είναι γκάλωπ αυτό και δεν είναι επιδημιολογική επιτήρηση αυτό. Άρα τα τυφλά αυτά τεστ, τα οποία είναι μια κοινωνική προσφορά του Δήμου, έτσι, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ένα διαγνωστικό τεστ στον πληθυσμό, διότι για κάποιο λόγο που ακόμα δεν έχω καταλάβει, το κράτος δεν έχει πάρει μια απόφαση 5 λεπτών ότι θα συνταγογραφείτε το τεστ. Προσέξτε, αν έχετε πονοκέφαλο, θα μπορεί ένας γιατρός να σας συνταγογραφήσει ακόμα και αξονική τομογραφία εγκεφάλου, ακόμα και μαγνητική τομογραφία, θα συνταγογραφείτε, θα συνταγογραφηθεί. Όμως διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό, ο οποίος έχει διαλύσει την Ελλάδα και με τα μέτρα, δεν συνταγογραφείτε. Υπάρχει καμιά λογική, μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει ποια είναι η λογική? Γιατί η συνταγογράφηση πάλι από γιατρό θα γινόταν. Δεν θα συνταγογραφούσε ο κάθε ασθενής μόνος στον εαυτό του το τεστ. Για ποιο λόγο δεν γίνεται? Για ποιο λόγο και θα πρέπει να πληρώνει κάποιος και για ποιο λόγο και η χώρα δεν εκμεταλλεύεται τα χιλιάδες ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στα οποία μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε άλλη εξέταση αιματολογική ή άλλη διαγνωστική συνταγογραφούμενη, αλλά όχι το διαγνωστικό τεστ για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Μάλιστα. Και να πούμε ότι είναι θέμα κόστους. Μα τα lockdown έχουν κοστίσει στη χώρα πάνω από 30 δισεκατομμύρια. Και μόνο τα lockdown. Και φαίνεται ότι τελειώνουν και τα λεφτά, από ό,τι κατάλαβα. Και να σας πω κάτι. Προσέξτε τη λογική. Η ετήσια υγειονομική δαπάνη της χώρας για όλα τα νοσήματα για όλο τον πληθυσμό είναι για 15 δισεκατομμύρια. Και για μία νόσο μόνο, ένα μέτρο δημόσιας τάξης, γιατί δημόσιας τάξης είναι το lockdown, δεν είναι δημόσιας υγείας, έχει κοστίσει το διπλάσιο
Απόλυση αρρώστιας μαζί. Η υγειονομική θα πάρει τη χώρα. Είναι καταπληκτικό αυτό που λέτε. Απόλυση αρρώστιας μαζί. Υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε λογική ούτε μέτρο. Και δεν υπάρχει και αποτέλεσμα. Ξέρετε, το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι έγινε όλο αυτό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι συνεχώς έχουμε αύξηση του κύματος, διότι είναι γνωστό ότι το lockdown είναι φαύλος κύκλος. Αύξηση του κύματος και άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες της ζωής μας μπροστά. Αυτό μετά είναι το σλόγγαν του έτους. Ναι. Ένα χρόνο το ίδιο ακούμε. Ναι. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Δυστυχώς έχει γίνει λίγο, ξέρετε, θα έλεγα ακόμα και γραφικό αυτό. Και δυστυχώς δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Λέτε ότι λέγατε ότι δεν το περιμένουμε. Δυστυχώς το περιμέναμε. Γιατί το έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι πρώτη φορά. Απλά συνεχώς έχουμε μια αιμονή ότι θα δουλέψει και ότι φταίνε οι άλλοι. Κοιτάξτε, ακούγονται και άλλα, ότι δεν ακολουθούμε το lockdown. Σας πληροφορώ ότι τα στοιχεία τα αντικειμενικά, για παράδειγμα το Google Mobility, το οποίο λαμβάνει στοιχεία ανώνυμα από τα κινητά μας και βλέπει πώς και πού μετακινούμαστε, και πού είμαστε, δείχνει ότι στην Αττική το lockdown του Φεβρουαρίου, τώρα από τις 11 Φεβρουαρίου, ήταν στο ίδιο επίπεδο με το lockdown του Νοεμβρίου. Γιατί λοιπόν η Αττική δεν είχε πρόβλημα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και είχε πρόβλημα το Φεβρουάριο? Διότι τότε το υλικό φορτίο και το πρόβλημα ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα έρθει στην Αττική και που μπήκε σε lockdown η Αττική δεν δουλεύει. Δηλαδή τα έχουμε ξαναδεί πλέον. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι το lockdown είναι η λύση ανάγκης. Μάλιστα. Μας ζητάνε εδώ. Είναι η λύση η οποία θα τη χρησιμοποιείς και θα λύνεις το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίζεις μόνο με αυτό. Κύριε Φαρσαλίνε, εδώ μας ζητάνε και φίλοι μας, γιατί έχουν σκάσει άνθρωποι, δεν μπορούν να βγουν από τον νομό. Είναι τρομερό και αυτό, αν το σκεφτείς σαν ιδέα. Είναι ουσιαστικά μια μεγάλη φυλακή ο κάθε νομός αυτή τη στιγμή. Μη σας πω και ο κάθε δήμος σε πιο σκληρές περιοχές. Ναι. Από εκεί και μετά μας ρωτάνε για το άνοιγμα τουρισμού σε συνέφεια, μάλλον με το θέμα της εστίασης, της αναψυχής. Και γενικότερα το τι θα συμβεί μπροστά μας. Είστε υπέρ αυτών των ανοιγμάτων και μηνύματα και για το πράσινο διαβατήριο μεταξύ των χωρών που υιοθετήθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να διαλύσουμε την κοινωνία. Εγώ και πέρσι το Μάιο που είχα ερωτηθεί, είπα ότι ο τουρισμός μου να ανοίξει, διότι ο τουρισμός είναι μια τεράστια βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι η κοινωνία ζει από αυτό. Δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε και να διαλύσουμε. Ξέρετε, η εστίαση και η αναψυχή είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας μετά το δημόσιο. Ακριβώς. Όταν έχουμε ένα σεισμό, ξέρετε, δεν παίρνουμε ως λύση να γκρεμίσουμε τα σπίτια και να ζούμε όλοι στην Ήπεθρο για να μην πεθάνει κανένας. Όταν έχουμε μια φωτιά σε ένα δάσος, δεν κόβουμε όλα τα δέντρα για να σταματήσουμε τη φωτιά και λέμε τι ωραία τη σταματήσαμε. Όταν έχουμε ένα τραύμα στο πόδι, στο χέρι, δεν τα αφήνουμε το τραύμα περιποίητο και προετοιμάζουμε το χειρουργείο πότε θα ακροτηριάσουμε το άκρο και να λέμε θα το ακροτηριάσουμε πάνω από το γόνατο, κάτω από το γόνατο, σε τι μήκος, και να το θεωρούμε αυτό και αποτυχία. Διότι το lockdown είναι αυτό που σας λέω. Είναι σαν να έχεις μια φωτιά σε ένα δάσος, να μην έχεις πυροσβεστική, να μην μπαίνεις μετά πυροπροστασίας και να κόβεις όλα τα δέντρα και να λες τη σταμάτησα τη φωτιά γιατί έκοψα όλα τα δέντρα και δεν υπάρχει πλέον δέντρο για να καεί. Είναι σαν να λες ότι για να αποφύγουμε τους θανάτους από σεισμούς θα γκρεμίσουμε όλα τα σπίτια να μένουμε όλοι στο ύπαιθρο, οπότε δεν θα υπάρχει τσιμέντο να πέσει στο κεφάλι μας. Ή είναι σαν να λες ότι έχουμε ένα τραύμα στο πόδι και αντί να το περιποιούμαστε, ετοιμάζουμε τα χειρουργεία για το πότε θα κόψουμε το πόδι. Κάνουμε τον ακροτηριασμό, γιατί το μέτρο του lockdown είναι ακροτηριαστικό για την κοινωνία, είναι καταστροφικό, και παρουσιάζουμε κιόλας την αντίδραση ως επιτυχία. Έχουμε αφήσει όλα τα πρώτα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε πάρει, τα οποία, προσέξτε, μπορεί να μην σταματούσαν πλήρως την ανάγκη για lockdown, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα ήταν ούτε σε τέτοια ένταση, ούτε σε τέτοια έκταση, ούτε σε τέτοια χρονική διάρκεια τα lockdown. Το lockdown διαρκεί σχεδόν μονίμως από τον Νοέμβριο, με μικρά διαλύματα, τα οποία βέβαια δεν αποκατάστησαν την ομαλή, σχετικά ομαλή έστω, λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Το SMS υπάρχει από το Νοέμβριο. Τώρα, γιατί υπάρχει και αυτό το SMS, και αυτό είναι μια κουβέντα, για ποιο λόγο δηλαδή? Βέβαια, γιατί υπάρχει. Είναι ερωτήματα, και ξέρετε κάτι. Έχουμε σίγουρα ζήτημα. Αφού ό,τι και να πατήσεις εγκρίνεται τώρα. Τι να, ζήτημα υπέρβασης και απεμπόλυσης
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε, το δικαίωμα συνεργασία είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Η επιστήμη σήμερα, ξέρετε τι κάνει, καθορίζει ποιος έχει δικαίωμα να εργάζεται και ποιος όχι, ποιος έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, να μπορεί να έχει ένα εισόδημα και να ζει στην οικογένειά του. Και προσέξτε, άλλο μια οικονομική κρίση η οποία ήρθε, και δεν συζητάμε τώρα για το ποιος έφταιγε τα προηγούμενα χρόνια που εμφανίστηκε μια οικονομική κρίση, αλλά αυτό δημιούργησε καταστάσεις όπου δεν υπήρχε εργασία, υπήρχε οικονομική κρίση. Εδώ, με το πρόσχημα ότι θέλουμε να σας σώσουμε ως επιστημονική κοινότητα, καταστρέφουμε όλη την κοινωνία και δεν σώζουμε κιόλας κανέναν. Και αναγκαζόμαστε στο τέλος, χωρίς να έχουμε καταφέρει να σώσουμε κανέναν, διότι το καταστροφικό μέτρο και αυτό το οριζόντιο lockdown δεν αποτελεί οριστική λύση, και συνεχίζουμε να μην παίρνουμε άλλα μέτρα. Έχουμε περάσει 10 μήνες πλέον και συνεχίζουμε να μην παίρνουμε άλλα μέτρα, και πλέον τελείωσαν και τα περιθώρια. Και ούτε σώσαμε τίποτα, και θα πρέπει να ανοίξουμε, και δεν έχουμε άλλα μέτρα να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Πράσινο διαβατήριο. Πράσινο διαβατήριο. Βλέπουμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ναι. Που έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού, πάνω από το 30% στην Αμερική και μόλις 11% στην Ευρώπη, βλέπουμε εδώ. Ναι. Τελευταία και καταϊδρωμένη. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα, όχι λόγω του ότι η Ελλάδα, οι αρχές στην Ελλάδα έχουν κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα του εμβολιασμού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε επαρκή εμβόλια και δεν φταίει η χώρα, και η αρχές. Το φάρμακο, και το φάρμακο για το οποίο είχατε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή μας επίσης. Ναι, είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τα έκανε μαντάρα, κύριε Φαρσαλίνη, και η Ευρώπη σε αυτό το ζήτημα. Η Ευρώπη σίγουρα δεν τα πήγε καλά από τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλια. Διότι το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς καθυστερούμε τον εμβολιασμό, είναι ότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Και δεν είναι πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Και δεν οφείλεται στο ότι εμείς ως χώρα δεν κάνουμε κάτι καλά. Εγώ θα έλεγα ότι ο προγραμματισμός του εμβολιασμού είναι αρκετά καλός. Ακόμη και γι' αυτό το τελευταίο, ακόμη με την AstraZeneca, λένε ότι είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, ένα οικονομικό παιχνίδι, γιατί δεν πάμε, με απλά λόγια, την Βρετανία, δεν πάμε την Αγγλία. Ή έχουμε διαφορές με την Αγγλία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε όλα αυτά. Το ζήτημα με την AstraZeneca ανέδειξε ένα βασικό θέμα, το οποίο το έχουμε πει από την αρχή. Απέδειξε γιατί ο εμβολιασμός πρέπει πάντα να είναι προαιρετικός, πρέπει πάντα να είναι απόφαση εκείνου που θα εμβολιαστεί. Όπως γνωρίζετε, ζητείται και συνένεση για να εμβολιαστεί. Ναι. Και δεν νοείται άμεση ή έμεση υποχρεωτικότητα σε εμβόλια τα οποία βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, διότι όπως γνωρίζουμε, οι μελέτες οι οποίες έγιναν πριν λάβουν έγκριση είχαν μικρή χρονική διάρκεια, μικρότερη από το κανονικό, και αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είχε νόημα να περιμένουμε 2 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Χρειαζόμασταν τα εμβόλια, καλώς πήραν την άδεια κυκλοφορίας υπό όρους, υπάρχουν και άνθρωποι υψηλού κινδύνου που τα χρειάζονται ακόμα περισσότερο, όμως ο εμβολιασμός δεν μπορεί να είναι άμεσα ή έμεσα υποχρεωτικός. Τα τύπου πράσινα διαβατήρια, ναι, με τον τρόπο ή εδώ είναι ένας έμεσος, να περάσουν, είναι μια έμεση περίπτωση όμως υποχρεωτικότητα στο πράσινο. Είναι ακριβώς αυτό, και αν δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ. Και δεν ξέρω μετά τι θα γίνει και η εργασία και για άλλα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις τι πόρτα ανοίγουμε. Το Ισραήλ αυτό που κάνει είναι γκετοποιεί τους μη εμβολιασμένους και δημιουργεί μια κατάσταση την οποία την έζησε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα με δραματικό τρόπο. Και αυτό είναι ακόμα πιο λύπηρο. Διότι σε αυτό, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, προσομοιάζουν αυτά που γίνονται στο Ισραήλ. Δεν μπορεί να υπάρχει γκετοποίηση, είναι απαράδεκτο, είναι άκρος αντιδημοκρατικό, είναι παραβίαση διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς τα πιστοποιητικά ή τα διαβατήρια εμβολιασμού θα προάγουν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Όταν μέχρι το καλοκαίρι μια μικρή μειοψηφία, και αυτοί οι πιο ηλικιωμένοι στην Ευρώπη, θα έχουν εμβολιαστεί. Εσείς έχετε καταλάβει πώς θα προαχθεί ο τουρισμός με το λεγόμενο πράσινο πιστοποιητικό? Πώς θα προαχθεί?
Δηλαδή πώς θα. Θα μπορούν εύκολα χωρίς διαδικασίες, χωρίς καραντίνες. Είναι μια μειοψηφία αυτή που θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε. Υποτίθεται ότι θα μπαίνουν χωρίς κάποιον άλλον ιδιαίτερο έλεγχο ή καραντίνα στην Ελλάδα να κάνουν τις διακοπές τους ή στην κάθε χώρα τέλος πάντων. Από τους τουριστικούς μας προφανώς προορισμούς. Μα ποιοι θα έχουν εμβολιαστεί εννοώ. Ποιοι θα έχουν εμβολιαστεί, μάλιστα. Το ίδιο πρόγραμμα με εμάς έχουν και άλλες χώρες. Δηλαδή ξεκινούν με τις πολύ μεγάλες ηλικίες, προχωρούν για να έχουν το πράσινο διαβατήριο, λέτε. Ναι. Πόσοι θα έχουν εμβολιαστεί. Πόσοι θα έχουν εμβολιαστεί. Και πόσοι από αυτούς θα έρθουν και Ελλάδα, μάλιστα. Ναι. Και να σας πω, υπάρχει και άλλο ζήτημα. Συζητάμε για τα εμβόλια χωρίς να ξέρουμε πόσο διάρκεια θα έχει η ανοσία από τα εμβόλια. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μακροχρόνια. Ακούγονται και ακούγαμε και το Δεκέμβριο ευσεβείς πόθους ότι θα λήξει η πανδημία με τα εμβόλια. Δεν φαίνεται καθόλου ότι θα λήξει το πρόβλημα με τα εμβόλια. Ότι θα γίνει πιο διαχειρίσιμο, θα γίνει. Αλλά ότι θα εξαφανιστεί ο ιός, εγώ θα σας πω την ιστορία. Δεν έχει υπάρξει νόσημα το οποίο εξαφανίστηκε όταν τόσο το εμβόλιο όσο και η φυσική νόσος δεν προσφέρουν μακροχρόνια ανοσία. Θα σας θυμίσω ότι παιδικές υιογενείς ασθένειες, ερυθρά, ηλαρά, οι οποίες δεν έχουν εξαλειφθεί από την ανθρωπότητα, αλλά έχουν φυσικά μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, τόσο η νόσος η ίδια, ο ιός δηλαδή, όσο και το εμβόλιο προσφέρουν μακροχρόνια, πολλά χρόνια ανοσία. Εδώ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κανένα στοιχείο ότι ο εμβολιασμός ή και η νόσος η ίδια θα προσφέρει μακροχρόνια ανοσία. Επίσης οι παιδικές ιώσεις αυτοί δεν μεταλλάσσονται. Εδώ ο κορονοϊός γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και τους προηγούμενους, γιατί και οι προηγούμενοι, ενώ οι ποιότερες μορφές, είναι οι ή των κοινών κρυολογημάτων και κάνουμε κάθε χρόνο κοινά κρυολογήματα, ο ιός αυτός μεταλλάσσεται. Και ήδη έχουμε μεταλλάξεις, και αναφέρομαι στις Νότιες Αφρικής τη μετάλλαξη, η οποία γνωρίζουμε τόσο από μελέτες στο εργαστήριο όσο και από κλινικές μελέτες, ότι διαφεύγει μερικώς των εμβολίων. Μερικώς, δηλαδή δεν κάνει τα εμβόλια άχρηστα, αλλά μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους και μειώνει πιθανότατα και τη χρονική διάρκεια της ανοσίας. Άρα, όσοι έχουν τους ευσεβείς πόβους ότι θα εξαφανιστεί το πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι θα εξαφανιστεί και αντιθέτως έχουμε αρκετά στοιχεία ότι θα παραμείνει το πρόβλημα, αλλά βέβαια και ελπίζουμε όλοι ότι θα είναι πιο διαχειρίσιμο. Μάλιστα. Ερώτηση πάλι από το κοινό. Επειδή κάποια πράγματα τα λέγατε κι εσείς και άλλοι καθηγητές, ερευνητές, γιατροί το προηγούμενο διάστημα, με την ελάφρυνση των μέτρων που εξαγγέλλεται και τη διαφορετική διαχείριση αυτών των κρίσεων, των υγειονομικών των οποίων ζούμε, αισθάνεστε και κάπως ότι πλησιάζουν όλα αυτά προς τις δικές σας θέσεις έως και δικαίωση των όσων λέγατε μήνες πριν? Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι πολλοί από εμάς, έτσι, και εγγράφως τα έχουμε αναφέρει, ναι, αυτά. Εδώ και μήνες, δεν είναι κάτι το οποίο το... Κυρίως για δύο ανθρώπους γίνεται ο λόγος, για εσάς και τον κύριο Ιωαννίδη. Και να διευκρινίσω, ναι, και κάτι. Δεν είναι και τίποτα έξυπνο και ευφυές αυτά που λέμε. Τίποτα από αυτά δεν είναι έξυπνα. Είναι κοινή λογική, είναι κοινή επιστημονική γνώση, είναι ακόμα και αναφορές οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι οποίοι αναφέρουν τα μέτρα που χρειάζονται. Είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί από το τέλος του πρώτου κύματος, όπου εκεί όπως είπαμε ήμασταν απροετοίμαστοι, αλλά από τότε πέρασαν μήνες και μήνες κατά τους οποίους είχαμε πολύ ήπιο επιδημικό κύμα. Πέρυσι το καλοκαίρι δεν είχαμε πρόβλημα. Ναι. Είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Σχεδόν ήμασταν κανονικά πέρυσι το καλοκαίρι στη ζωή μας. Ακριβώς, και οι περισσότερες χώρες, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μια εποχικότητα και δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου το προηγούμενο διάστημα. Αντιθέτως, μάλλον πανηγυρίζαμε, να σας θυμίσω, το Μάιο για τη μεγάλη επιτυχία και κάποιοι οποίοι λέγαμε ότι αυτή η πρόωρη διακοπή του πρώτου κύματος χωρίς πρακτικά να υπάρχει υλικό φορτίο μας κάνει εξαιρετικά ευάλωτους στο επόμενο διάστημα και το επόμενο κύμα θα έρθει σαν να μην πέρασε ποτέ από τη χώρα ο ιός προηγουμένως, έγινε ακριβώς πράξη. Αυτό το έχω γράψει σε άρθρο σε μεγάλο ειδησιογραφικό site, στο zoogla.gr, ναι, ναι, 3 Απριλίου του 2020. Ναι. 3 Απριλίου του 2020. Και το είχα χαρακτηρίσει το τίμημα της επιτυχίας του πρώτου κύματος. Και το ζούμε.
όπου βέβαια και αυτό επαναλαμβάνω δεν ήταν τίποτα έξυπνο δικό μου. Υπήρχε μια δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, παρουσίαζε τα μοντέλα και πώς πάνε τα επιδημικά κύματα και έδειχναν την κατάσταση. Αυτά έπρεπε να τα περιμένουμε. Όποιος δεν τα περίμενε είχε την αφέλεια να πανηγυρίζει προώρα. Όπως πανηγυρίσαμε έγινε το Μάιο, όπως έγινε τέλη Δεκεμβρίου που ήρθανε τότε 10.000 εμβόλια και ξαφνικά ζούσαμε για μια εβδομάδα σε μια περίοδο εφορίας ότι εξαφανίστηκε το πρόβλημα γιατί ήρθαν τα εμβόλια λες και τα είχαμε για όλο τον πληθυσμό και βλέπετε ότι τίποτα δεν έχει γίνει και βλέπετε ότι και που προχωράμε εμβολιασμό παρά τα εμβόλια αυξάνονται τα κρούσματα, αυτό είναι εκπληκτικό και δεν θα λύσει και το πρόβλημα. Εγώ θα περιμένω και να δω τι θα γίνει και το φθινόπωρο και μην ξεχνάτε κάτι. Α, λέτε ότι ακόμη και αν φτάσουμε σε ένα επίπεδο 30% εμβολιασμένων. Όσο περνάει ο καιρός, ναι, θα πρέπει να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε ξανά τους πρώτους που εμβολιάστηκαν πέρσι, το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Πότε θα γίνει αυτό? Θα έχουμε τελειώσει με τους υπόλοιπους πριν αρχίσουμε με τους πρώτους? Πριν φτάσουμε ξανά λοιπόν στον Ιανουάριο του χρόνου, το θα έχουν εμβολιαστεί όλοι στη χώρα. Το που χρησιμοποιείται για πραγματικά για γκαιτοποίηση. 6 μήνες έχει διάρκεια. Τι θα γίνει μετά από 6 μήνες? Δηλαδή αυτοί που εμβολιάζουν τώρα έχουν μια κάλυψη για 6 μήνες, κύριε Φαρσαλή, είναι περίπου. Ελπίζουμε, αλλά να σας πω τις εκτιμήσεις των ίδιων των εταιριών. Γιατί γνώση ακόμα δεν ξέρουμε, διότι δεν έχει περάσει το διάστημα που έχει μελετηθεί το εμβόλιο επαρκώς. Αλλά υπολογίζουν ότι θα κρατάει 1 χρόνο. Τώρα αυτό μπορεί να είναι 10 μήνες, μπορεί να είναι 15 μήνες. Μετά. Ξέρετε, οι 12 μήνες κλείνουν το Δεκέμβριο. Που μας έρχεται. Ακριβώς. Πάλι από την αρχή θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε ακριβώς? Νομίζω ότι αυτό έχω κάπου διαβάσει, έχω κάπου ακούσει, ότι ξανά αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο ουσιαστικά. Κοιτάξτε, είναι αδύνατο. Να σας πω γιατί. Ο εμβολιασμός έτσι όπως γίνεται τώρα θα κοστίσει στη χώρα περίπου 0,5 δισεκατομμύριο. Αν βάλετε δηλαδή και την οργάνωση με τα εμβολιαστικά κέντρα, αν βάλετε και την δυσλειτουργία του συστήματος υγείας, διότι προσωπικό από τα νοσοκομεία, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αναλάβει τον εμβολιασμό, αλλά αν βάλετε και το κόστος, θα σας θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει ετήσια φαρμακευτική δαπάνη 2 με 2,5 δις. Είναι αδύνατο το 1/4, 1/5 να σας πω έστω, της υγειονομικής δαπάνης, της φαρμακευτικής δαπάνης, να καταλαμβάνεται από μόνο ένα εμβόλιο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Άρα πώς θα γίνει? Εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Θα γίνει, η εκτίμησή μου είναι, πρόβλεψη κάνω τώρα. Θα το πληρώνουμε. Θα μετατραπεί όπως είναι το εμβόλιο της γρήπης. Μάλιστα. Ούτε εμβολιαστικά κέντρα, ούτε υποχρεωτικότητες έμεσης, αυτά τα θεωρώ ότι κιόλας και λυπάμαι που θα το πω, να μην πω τέλος πάντων βαριά λέξη, βαθιά αντιδημοκρατικά, και δεν είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξέρετε. Λοιπόν, απαράδεκτο, αν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις και αυτή έτσι να δημιουργείται αυτό το διφορούμενο περί υποχρεωτικού εμβολιασμού, θα πήγαινε πολύ καλύτερα και πολύ ποιότερα το κλίμα θα ήταν και θα πήγαινε πολύ καλύτερα ο εμβολιασμός. Όχι ότι τώρα υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά τώρα όποιος έχει μια ανησυχία για το εμβόλιο, επειδή είναι καινούριο, επειδή είναι καινούργιας τεχνολογίας, βαφτίζεται με μια ταμπέλα ως αντιεμβολιαστής και δημιουργείται μια κοινωνική σύγκρουση. Απαράδεκτα πράγματα τώρα, γιατί οι αντιεμβολιαστές υπάρχουν και στην Ελλάδα και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν οριζόντια ακραία αντίθεση απέναντι σε κάθε εμβόλιο, αυτός είναι ο αντιεμβολιαστής, υπάρχουν αλλά είναι απειροελάχιστοι. Και δεν θα μπορούσαν ποτέ, δεν είναι δηλαδή η μάζα τους, ο αριθμός τους ικανός να δημιουργήσει πρόβλημα. Εκτός από τους εμβολιασμένους υπάρχουν και αυτοί που νόσησαν και το έχουν περάσει και έχουν πάθει και αυτοί, έχουν κρατήσει την ανοσία τους. Και μάλιστα ένας ακροατής μας εδώ που λέει νόσησα τον Νοέμβριο, δεν ξέρω όμως πόσο κρατάει η ανοσία μου. Το έχει πει κανείς. Πόσο κρατάει αυτό το είναι αρκετούς μήνες, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς. Κάποιες μελέτες υπολογίζουν στους 8 μήνες, προσέξτε όμως. Ναι. Όχι ότι σταματάει εκεί. 8 μήνες είναι που έχει μελετηθεί το φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν κρατάει παραπάνω και πόσο. Πάντως φαίνεται ότι δεν θα είναι
εφόρου ζωής. Δεν είναι όπως. Δεν είναι για πάντα. Νοσείς από μια, ναι. ένα παιδί από ηλαρά. Ναι, 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 και δεν το ξαναβγάζεις ποτέ στη ζωή σου. Ναι. Δεν είναι αυτού του τύπου ο ιός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και δεν έχει υπάρξει ποτέ προηγουμένως. Πάρετε το παράδειγμα της γρίπης. Οπότε εντάξει, είναι και ένας άλλο τύπου ιός. Αλλά κάθε χρόνο έχουμε γρίπη και κάθε χρόνο αλλάζουμε και το εμβόλιο. Αλλά δεν μαζευόμαστε σε εμβολιαστικά κέντρα κάθε χρόνο μαζικά, ούτε βγαίνουν πιστοποιητικά εμβολίων για την αντιμετώπιση της γρίπης. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα. Προφανώς η θνητότητα είναι πολύ υψηλότερη στις μεγάλες ηλικίες, ειδικά και στους ευαίσθητους, αυτούς που έχουν συνοσιρότητες σε σχέση με τη γρίπη. Αλλά διαχείριση με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Δεν γίνεται. Έχουμε μετατρέψει, ξέρετε, και το σύστημα υγείας σε σύστημα υγείας για μία νόσο. Έχουμε ουσιαστικά βάλει τελείως την άκρη. Το είπαμε μια μέρα αυτό, κύριε Φαρσαλίνη, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζουμε πια στη ζωή μας ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη αρρώστια στον πλανήτη παρά μόνο αυτή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το κύμα, ξέρετε, αυξήθηκαν κατά 35% οι ευνίδιοι καρδιακιακοί θάνατοι στην οικία. Μάλιστα. Που δεν οφείλονταν σε COVID. Το λέτε και σαν καρδιολόγος, μάλλον. Ανέβηκε σε μελέτες στην Ιταλία, στην Ισπανία. Ανέβηκε 2-3 φορές η θνησιμότητα στα καρδιαγκιακά τα οποία πήγαιναν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Διότι πήγαιναν καθυστερημένα, διότι αντιμετωπίζονταν καθυστερημένα, με αποτέλεσμα αυξημένη θνησιμότητα. Αυτή δεν είναι θάνατη. Γι' αυτό όμως δεν καταγράφτηκε ποτέ σε κανένα πρωτοσέλιδο τέτοιο. Προφανώς. Στην Αγγλία, και από άλλες στην Αγγλία, στο πρώτο κύμα μόνο, στο πρώτο lockdown, χάθηκαν 1 εκατομμύριο μαστογραφίες που γίνονται στα πλαίσια της πρώτου προληπτικού ελέγχου. Υπολόγισαν λοιπόν ότι πάνω από 8.500 γυναίκες είχαν καρκίνο στο μαστό χωρίς να έχουν διαγνωστεί, διότι χάθηκαν αυτές τις μαστογραφίες. Οπότε καταλαβαίνουμε το μέλλον τους. Βεβαίως. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είχατε δίκαιο εσείς και στο πρώτο κύμα και συνεχίστηκε αυτό, να μειώνονται ξαφνικά τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα. Δεν μειώθηκαν τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα. Μειώθηκαν αυτοί που πήγαιναν στο νοσοκομείο. Το ζούσαν και το περνούσαν σπίτι. Αυτό και τη θνησιμότητα αυξάνει, αλλά αυξάνει και τα χρόνια προβλήματα, διότι αν δεν αντιμετωπιστείς άμεσα με τέτοια νοσήματα, θα παραμείνεις με μια χρόνια αναπηρία ή με χρόνιο πρόβλημα, και αυτό υποβαθμίζει και την ποιότητα ζωής. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν τα γνωρίζει. Είναι δείκτες μακροηγείας, τα οποία όμως θα βρούμε μπροστά μας. Η κατάθλιψη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε έξαρση σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, η κατάθλιψη μειώνει το προσδόκιμο ζωής κατά 6 χρόνια. Δηλαδή οι καταθλιπτικοί ζουν κατά μέσο όρο 6 χρόνια λιγότερο από τους μη καταθλιπτικούς. Αυτό δεν είναι απώλεια ζωής. Και τι απώλεια είναι και σε ποιότητα ζωής, εγώ θα σας πω. Γιατί όποιος νομίζει ότι παίρνουμε τα μέτρα, δημιουργούμε τεράστια προβλήματα, εμφανίζεται κατάθλιψη, και ότι όταν άρουμε τα μέτρα ξαφνικά θα εξαφανιστεί η κατάθλιψη πατώντας σαν να πατάμε ένα κουμπί, αυτό είναι αφελής προσέγγιση, δεν συμβαίνει. Δυστυχώς για πάρα πολλούς θα παραμείνει ένα μόνιμο πρόβλημα. Πώς επηρεάζει αυτό την ποιότητα ζωής, αλλά και το προσδόκιμο ζωής, όπως σας είπα τώρα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι απώλεια ζωής. Είναι απώλεια ζωής. Δεν είναι ότι θα γίνει αύριο. Δεν είναι μετρήσιμη απώλεια ζωής. Ακριβώς. Μετρήσιμη είναι, προσέξτε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λάβει δημοσιότητα και κάτι ακριβώς, το οποίο θα απασχολεί στα πρωτοσέλιδα και τους μη ειδικούς. Ναι. Μετρήσιμο από τους ειδικούς είναι, όπως γνωρίζουμε και τώρα, εδώ και χρόνια είναι αυτά γνωστά, ότι ένας προς κατάληψη, ξέρετε, η ανεργία. Η ανεργία αυξάνει κατά 63% τη θνησιμότητα από οποιοδήποτε αίτιο. 63%. Ναι. Και μάλιστα αυτό αφορά τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην αρχή ή στο μέσο της καριέρας τους εργασιακής. Δηλαδή τα νεότερα άτομα. Αυτό είναι απώλεια ζωής, δεν είναι απλά οικονομική βλάβη. Είναι απώλεια ζωής, την οποία πολλοί δεν σκεφτόμαστε, και ακόμα και οι γιατροί, ξέρετε, δεν θα καταλάβει ο άλλος κατά πόσο συνέβαλε το ότι είναι άνεργος ή έχει οικονομικό πρόβλημα, το ότι εμφάνισε, για παράδειγμα, ένα έμφραγμα σε οποιαδήποτε ηλικία. Δεν μπορεί να το καταλάβει ένας κλινικός γιατρός αυτά. Αυτά προέρχονται από μελέτες στον πληθυσμό, είναι μελέτες δημόσιας υγείας. Και ακόμα και οι κλινικοί γιατροί, ξέρετε, που είναι σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα ιατρείο, δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς επηρεάζονται τέτοιες καταστάσεις, πώς επηρεάζουν την νόσο. Βλέπουν την νόσο και λένε, εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος έκανε ένα έμφραγμα. Αυτά ούτε εσείς ως
μέσα ενημέρωσης, ναι, ναι, μπορείτε να τα αντιληφθείτε. Εννοείται. Είναι όμως δείκτες μακροηγίας και γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν. Μάλιστα. Κύριε Φαρσαλνέ, νομίζω κάθε συζήτηση μαζί σας είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και ένα κομβικό σημείο και πάλι για τη δική μας περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Καστοριά. Που ξέρω ότι δεν την ξεχνάτε ποτέ. Και το νοσοκομείο στο οποίο βρεθήκατε στα πρώτα χρόνια της ιατρικής σας ζωής. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαρσαλνέ. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.